28 λοιπόν Οκτώβρη, ημέρα Εθνικής Παλιγενεσίας και από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό ζήτημα με την οικονομική κρίση αλλά και τη νέα δανειακή σύμβαση που υπογράφτηκε μόλις την Τετάρτη. Κύριε Τσαγκάρη, μας λέγατε προηγουμένως για την νέα οικονομική σύμβαση. Τι σημαίνει αυτή? Η νέα λοιπόν προθεσινή απόφαση προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει αυτό που πολύ εύστοχα οι διεθνείς σας συνάδελφοι είχαν περιγράψει μέχρι πριν υπάρξει αυτή η απόφαση ως ρητορία και αλχημία. Χρεοκοπήσαμε, κύριε Τσαγκάρη. Έχουμε χρεοκοπήσει από πέρσι το Μάιο του 10, όταν κάναμε χρήση της πιστωτικής διευκόλυνσης των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Εάν δεν υπήρχαν τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ, το πρώτο μνημόνιο που λέμε, αναφέρομαι στο ποσοτικό του σκέλος, το σκέλος των χρημάτων, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε σήμερα να πληρώνει, να αποπληρώνει τα δάνειά της, τα ομόλογά της. Και δεν θα μπορούσε σήμερα να καταβάλει μισθούς και συντάξεις. Μεγάλο μέρος των μισθών και των συντάξεων. Αυτό το ζήτημα φαίνεται να. Ζει λοιπόν με τον αναπνευστήρα η Ελλάδα σήμερα, του πρώτου μνημονίου ακόμα και της νέας απόφασης που υπήρξε εχθές. Είναι ένα σχέδιο διάσωσης, βεβαίως μαζί με ένα σχέδιο, αν θέλετε, συντονισμού της δράσης. Θέλω να πιστεύω στα ευρωπαϊκά δεδομένα και με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ξέρετε, προβάλλεται ένα ζήτημα εδώ, ότι αυτή η επιτυχία. Αν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχία, είναι κάτι το οποίο είναι σωτηρία της Ελλάδας. Ότι επιτέχθηκε μια τέτοια σύμβαση. Είναι πολύ σημαντικό, το είδαμε πώς το χαιρέτησαν και οι διεθνείς αγορές και το ελληνικό χρηματιστήριο ακόμα. Είναι μια καλή είδηση, εάν τηρηθεί. Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας και σε εμάς ότι έχουμε ξαναπανεγυρίσει ένα ανάλογο πλαίσιο απόφασης 21 Ιουλίου, το οποίο 2-3 μήνες μετά πανηγυρικά δεν υπήρχε. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα βάλουν το χέρι στην τσέπη και θα υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο σύγκλησης. Ερώτηση. Και θέλω να απευθυνθώ σε όλους, αλλά και σε εσάς, κύριε. Θα ήθελα να προσθέσω όμως, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Τσαγκάρης, ότι υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα βρίσκαμε λεφτά από πουθενά αλλού, ήταν η σωτηρία να πάμε στο μνημόνιο. Δεν βρήκαμε, βρήκαμε. Ένα. Δεν το ξέρω. Τα ζητήσαμε. Μήπως μας τα δίναν κάποιοι και δεν τα ζητήσαμε. Πάτε κάπου αλλού, μήπως. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, όταν παίρνεις από κάπου χρήματα και κάνεις μια διανοιακή σύμβαση, διαπραγματεύεσαι και κάποια πράγματα. Βάζεις κάποια πράγματα στο τραπέζι. Εμείς πήραμε την υπογραφή. Στη συνέχεια μας είπαν ποια μέτρα θα πάρουμε. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα δεύτερο μνημόνιο. Θα ακολουθήσει ένα τρίτο μνημόνιο. Και σωστά είπε ο κ. Τσαγκάρης ότι έχουμε ήδη χρεοκοπήσει. Και αν δεν έχει χρεοκοπήσει ονομαστικά το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν χρεοκοπήσει οι Έλληνες. Να πούμε στο σημείο αυτό. Η χρεοκοπία, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σύλλο, η χρεοκοπία μιας χώρας πρέπει κάπως να την ορίσουμε. Η χρεοκοπία την οποία συζητούμε εδώ ορίζεται ως η τότε αδυναμία του ελληνικού δημοσίου και η σημερινή του ελληνικού κράτους στο να βγει στις αγορές. Αυτή την έκφραση που λέτε, δεν μπορούμε, που έχουμε ακούσει όλοι και ακούμε, δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Για και τον Έλληνα πολίτη μπορεί να μου εξηγήσετε τι σημαίνει το κούρεμα του 50%. Δηλαδή, εγώ παράδειγμα στην τσέπη μου έχω 50 ευρώ. Αύριο αυτά τα 50 ευρώ. Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Άρα δεν επηρεάζει τα δάνεια, είναι 50%. Το κούρεμα αφορά τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Δεν αφορά το σύνολο του ελληνικού χρέους. Είναι σημαντικό το ότι δεν το κάνει η ελληνική πλευρά, αν θέλετε. Δεν δηλώνουμε εμείς ότι στα 100 ευρώ θα δώσουμε τα 50. Έρχεται ο δανειστής, έρχεται η τράπεζα, έρχεται ο ξένος και στοχτενίζει αυτό. Και παράλληλα με αυτό το σχέδιο διάσωσης, επαναλαμβάνω, σου βάζει και ένα σχέδιο εποπτείας των διαρθρωτικών μεταβολών που χρειάζονται εντός εισαγωγικών και που πρέπει να γίνουν για να πας σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό που πρέπει οι πάντες να καταλάβουν είναι ότι είναι μια επιτυχία για τη χώρα, εφόσον θα απαλλαγεί από ένα σοβαρό κομμάτι του χρέους της, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν οι δεσμεύσεις. Είναι σημαντικό, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, ξεκινάμε από το 100, είναι μείον τα 30 που θα πάρουν οι τράπεζες. Όχι, όχι, μην κάνετε κουβέντα μαζί με το 50 τώρα. Αν θέλετε, αυτό είναι ένα λάθος. Κύριε Τσαγκάρη, βάλτε μια τελεία εδώ πέρα. Θέλω να συνδεθούμε αμέσως με τον τεχνικό χρηματιστηριακό αναλυτή, τον κύριο Πάνο Παναγιώτο από το Λονδίνο, να μας περιγράψει λίγο την κατάσταση, πώς την βλέπουν και στο εξωτερικό συνάδελφοι και άλλοι βεβαίως χρηματιστηριακοί αναλυτές. Κύριε Παναγιώτου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η νέα δανειακή σύμβαση οπωσδήποτε θα έχει ρήτρες, θα έχει όρους και προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να λάβουμε τα χρήματα, αλλά και να γίνει αυτή η μείωση του χρέους για την Ελλάδα. Πείτε μου λιγάκι σε ποιο στάδιο είμαστε και τι σημαίνει αυτή η οικονομική δανειακή σύμβαση για την Ελλάδα. Όσον αφορά στο στάδιο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες μέχρι τα τέλη του 2011 και να αρχίσει η υλοποίηση στις αρχές του 2012. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι θα πρέπει για ένα κούρεμα το οποίο είναι της τάξης του 50% να έχουμε σε λίγο τα δείγματα του ποσοστού των τραπεζών
που θα συμμετάσχουν. Και ποιες θα είναι αυτές οι τράπεζες, βέβαια? Ελπίζουμε ότι θα είναι πάλι ένα ποσοστό της τάξης, όχι το 85% προς το 21%, πιθανόν λίγο λιγότερο, αλλά αρκετό για να μπορέσει να προχωρήσει και να υλοποιηθεί. Να ρωτήσω κάτι. Έγινε βεβαίως λόγος για την παρουσία μιας αντιπροσωπείας εδώ πέρα μόνιμης πλέον, καθώς και μια εποπτεία του δημοσιονομικού χρέους και της εφαρμογής των όποιων μέτρων έχει αποφασίσει η Τρόικα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό, εάν μπορεί κανείς να το βάλει σε πλαίσια παραχώρησης εθνικής κυριαρχίας? Κοιτάξτε, υπάρχει εθνική κυριαρχία παραχωρημένη? Σε αυτό σίγουρα δεν είμαι ειδικός, αλλά μπορώ να σου πω πολύ απλά τι σημαίνει. Όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δώσαμε για να πάρουμε κάποιο άλλο όφελος κάποια όπλα τα οποία έχει κάθε κυβέρνηση, κάθε κράτος. Δώσαμε τα νομισματικά μας όπλα. Τον έλεγχο δηλαδή, των επιτοκίων μας, δώσαμε το νόμισμα. Τις ποσότητες χρήματος. Τώρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, πάλι για να πάρουμε κάτι το οποίο ελπίζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, δίνουμε και όπλα σημαντικά οικονομικά. Άρα λοιπόν, σε έναν βαθμό μένουμε αοπλοί, αλλά με την ελπίδα ότι αυτοί με τους οποίους θα συνδιαλλαχθούμε θα σκέφτονται το συμφέρον το δικό μας πάνω και πρώτα ακόμα και από το δικό τους. Αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο ρίσκο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να σας πω σίγουρα αυτή τη στιγμή πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Να ρωτήσω, κύριε Παναγιώτου, στην προκειμένη περίπτωση τελικά ποιος έχει τον έλεγχο σε ό,τι αφορά την ελληνική επικράτεια? Πάντα η Ελλάδα είναι τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος και όπως καταλαβαίνετε μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα πρέπει να μάθει να ζει μέσα στο σύστημα. Το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι δεν μάθαμε να εκμεταλλευόμαστε σωστά το σύστημα ποτέ, ούτε και κατά τη διάρκεια της κρίσης, κατά τη δική μου άποψη, με αποτέλεσμα να βρεθούμε εκτεθειμένοι και να ταλαιπωρηθούμε. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα σε έναν βαθμό, είσαι θεωρητικά υπεύθυνος και για τη δική σου μοίρα. Έχουμε λόγο σε αυτή την μοίρα? Φυσικά και έχουμε λόγο. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι μια φυσικά πάρα πολύ σημαντική στιγμή σήμερα, μια ιστορική στιγμή. Υπάρχει το πριν από αυτή τη στιγμή, υπάρχει και το μετά. Είμαστε στην πορεία του έργου, δεν έχει τελειώσει. Όσον αφορά στο τώρα λοιπόν, εξαρτάται πώς φωτίζεις τα πράγματα. Οι πολιτικοί τείνουν να τα φωτίζουν σαν σκηνοθέτες. Δηλαδή θα ακούσετε από μια πλευρά να σας λένε ότι είναι κάτι εξαιρετικά καλό, από την άλλη πλευρά να σας λένε ότι δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να πάρουμε εμείς το puzzle, να το φτιάξουμε, να το συνθέσουμε και να δούμε μια εικόνα πιο αντικειμενική. Ποια είναι αυτή η αντικειμενική εικόνα? Έχουμε ωφέλη από την νέα Δανειακή Σύμβαση? Από αυτό που συνέβη τώρα, από το κούρεμα, φυσικά και έχουμε ωφέλη, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί κίνδυνοι. Ξεχνάμε το παρελθόν, δεν πάω στο τι μπορούσε να έχει γίνει μέχρι και χτες, και πάω από το τώρα και μετά. Άκουσα τον κύριο Σαμαρά, ας πούμε, να λέει ότι το 2020 το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα είναι στο 120%, και αυτό δεν είναι σημαντικό γιατί θα επιστρέψουμε στο επίπεδο του 2009. Αυτός είναι ένας τρόπος για να φωτίσει την πραγματικότητα. Γιατί το 2009 και το 2008 μπορεί να είχαμε ένα χρέος στο 110-120% του ΑΕΠ, αλλά ο μέσος όρος του χρέους των άλλων κρατών, των G20, ήταν στο 70, στο 80. Το 2020 όμως το χρέος ήταν στο 150. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση τι χρέος θα υπάρχει το 2020 με το τι πήγε το 2009. Από την άλλη πλευρά τώρα, ακούμε την κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να λέει ότι αυτό που πέτυχε είναι καταπληκτικό. Θα μπορούσε να πετύχει πολύ καλύτερα πράγματα πολύ νωρίτερα πρώτον. Δεύτερον, υπάρχουν πάρα πολλά μαύρα και σκοτεινά σημεία στο τι ακριβώς δόθηκε για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε. Και τρίτον, έρχεται η ίδια η έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που μας λέει ότι πρώτον, η ύφεση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμασταν. Τη τάξη του 7,5% στην ελληνικά μεγαλύτερη. Δεύτερον, υπάρχουν σοκ τα οποία θα μπορούσαν να πάει στην να πετάξουν εκτός τροχιάς το πρόγραμμα που τώρα επιδιώκουμε. Άρα κανείς δεν μας εγγυάται πρώτον ότι αυτό το πρόγραμμα θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, θα καταλήξουμε τελικά στους στόχους τους οποίους μέχρι σήμερα μας απέδειξε η Τρόικα και η κυβέρνηση, ότι δεν φτάνουμε και δεν πηγαίνουμε ποτέ. Και ένα άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λένε ότι πρέπει να βγάλουμε άλλα 15 δις από τις αποκρατικοποιήσεις, από το πρόγραμμα Ήλιος. Πώς ακριβώς θα συμβεί αυτό όταν μέχρι στιγμής έχουμε αποτύχει παταγωδώς στα προηγούμενα? Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλά ρίσκα, πολλά κομμάτια και θετικά, ναι υπάρχουν θετικά πράγματα και αρνητικά. Πρέπει να μην ακούμε τους πολιτικούς τόσο, διότι εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Είναι λογικό, μας το λένε ότι εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Και να προσπαθούμε να παίρνουμε τα κομμάτια και να δούμε πιο αντικειμενικά τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε εδώ, είναι πολύ σωστή τεχνικά η ανάλυση του κύριου Παναγιώτου. Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Τσακάρη. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, αλλά είναι θέμα ανάδειξης και νέων προσωπικότητων πολιτικών, οι οποίοι θα αναλάβουν ηγετικούς ρόλους για να μπορέσει η Ελλάδα
μακριά από συνήθειες του παρελθόντος, να μπει σε μια καινούργια ρότα. Ναι, ασφαλώς. Κύριε Ζήλου, θέλω ένα σχόλιο από εσάς στο θέμα αυτό. Σωστή ήταν η ανάλυση του κυρίου Παναγιώτου. Πράγματι υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Εάν καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τα θετικά, θα είναι προς όφελος της χώρας. Ωστόσο, η πλεύση είναι σε λάθος γραμμή. Θα μπορούσε η χώρα να έχει διαχειριστεί το όλο θέμα με εντελώς διαφορετικό τρόπο και από το παρελθόν. Και βέβαια σήμερα δεν ακούμε και άλλες εναλλακτικές πολιτικές από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Και νομίζω φαίνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύετε ότι μπορούν να φέρουν, αν θέλετε, την αλλαγή? Νεαροί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να απαλλαγμένοι από συνήθειες παρελθόντος, από συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας. Είναι πράγματι θέμα πολιτικής. Καινούργια πρόσωπα. Καινούργια πρόσωπα, ούτε και αυτό είναι. Πανάκια. Υπάρχουν άνθρωποι και μέσα στους πολιτικούς διάφορους χώρους, αλλά εδώ νομίζω έχει ευθύνη και ο κάθε ψηφοφόρος, ο κάθε Έλληνας, ο οποίος επιλέγει. Υπάρχει από τις λίστες των κομμάτων, μπορεί ο καθένας να επιλέξει αυτόν που πρέπει να επιλέξει και όχι με βάση το ονοματεπώνυμο. Αυτό είναι το βασικό. Διότι σε λίγο θα χάσουμε και τη δημοκρατία και θα πάμε σε ένα άλλο σύστημα που θα είναι μια αριστοκρατία περίεργη. Γίνεται σαφής. Πάμε αυτή τη στιγμή όμως να δούμε πώς μας βλέπουν πλέον και οι ξένοι εταίροι μας και ειδικά οι Γερμανοί πολίτες, οι οποίοι βλέπουν την Ελλάδα σαν έναν χώρο που απομυζεί χρήματα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε να το δούμε. Οι Γερμανοί κατανοούν πόσο σκληρή είναι η κατάσταση για τους Έλληνες και τι πρέπει να περάσουν. Στη Γερμανία όμως, οι κάτοικοι της περιφέρειας θεωρούν πως οι Έλληνες θα πρέπει να πάρουν τα χρήματα. Εφόσον όμως δεν υπάρχουν αυτά, θα πρέπει να περάσουν μέσα από αυτό το τούνελ τώρα, γιατί τα τελευταία 30 χρόνια έλαβαν πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχουν αποθέματα. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό στην αντίληψη που έχουν οι ανταποκριτές στην Αθήνα και των πολιτών της Γερμανίας που ζουν στα περίχωρά της. Ποια αντίληψη όμως επικρατεί στην γερμανική κυβέρνηση καθώς και την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση? Ελπίζουν πως η Ελλάδα θα παραμένει μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σκληρή απέναντι στην ελληνική πολιτική. Είναι αναγκασμένοι να εξηγήσουν στο γερμανικό λαό ότι θα πρέπει να δώσουν δισεκατομμύρια στην Ελλάδα να δανείσουν τα χρήματα. Ωστόσο, ο κόσμος δεν πιστεύει πλέον το επιχείρημα αυτό και υποστηρίζει πως όχι, τα χρήματα δεν είναι δανεικά, αλλά είναι μια δωρεά προς την Ελλάδα. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για τη γερμανική κυβέρνηση, γιατί επιμένουν πως πρόκειται για δανεισμό και πως αν αυτό δεν συμβεί, η κρίση στην Ευρώπη θα χειροτερέψει, εφόσον στην παρούσα φάση δεν βοηθήσουν τους Έλληνες. Από την άλλη όμως, υποχρεούνται να είναι πολύ σκληροί στην περίπτωση που οι Έλληνες πολιτικοί δεν ακολουθήσουν την ενδεικνυόμενη κατεύθυνση. Υποστηρίζουν ότι θα σταματήσουν τη ροή του χρήματος. Οι Γερμανοί αντιτίθενται στην άποψη ότι η Γερμανία οφείλει να δανείσει τα χρήματα. Υφίσταται σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα στη Γερμανία μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών της. Όταν η Τρόικα επέστρεψε την πρώτη φορά από την Αθήνα, μίλησαν για καταστροφή και πως οι Έλληνες δεν έχουν καμία ιδέα περί διαχείρισης. Σήμερα λοιπόν οι Γερμανοί πολίτες παρατηρούν ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα με πολλά προβλήματα. Η αντίδραση από τους κοινούς πολίτες λοιπόν είναι ότι αν η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μέλος, τότε θα πρέπει να αποχωρήσει. Έχασε το παιχνίδι και τον τρόπο με τον οποίο αυτό παίζεται. Οι πιο ψύχρεμοι όμως λένε πως ίσως η Ελλάδα θα πρέπει να επιστρέψει στη δραχμή της, γιατί έτσι θα μπορέσουν οι πολίτες της να κερδίσουν χρήματα. Ενδεχομένως η μισθή να είναι χαμηλή σε σύγκριση με εμάς και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ισοτιμίας ευρώ και δραχμής, ωστόσο αυτό θα είναι μια ευκαιρία για την χώρα να προσελκύσει επιχειρηματίες που επιθυμούν να παράγουν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αν η Ελλάδα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση όντας κρίκος της αλυσίδας, τότε θα ακολουθήσει η Ιταλία, η Ισπανία,
η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και τότε όλα θα τελειώσουν. Το γεγονός αυτό θα ήταν μειονέκτημα για την Γερμανία, γιατί πιθανότατα θα επανέλθει στο γερμανικό μάρκο, αλλά τα προϊόντα μας θα είναι πολύ ακριβά για την παγκόσμια αγορά, με συνέπεια η οικονομία μας να μην τα καταφέρει το ίδιο καλά όπως τώρα. Η κυρία Μέρκελ πρόσφατα δήλωσε πως η Τρόικα ενδεχομένως θα εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα ώστε να εποπτεύει το εθνικό χρέος. Πολλοί το ακούν αυτό ως μια μορφή γερμανικής οικονομικής κατοχής. Γεγονός που το συγκρίνουν με την γερμανική κατοχή του 1940, αλλά με την χρήση όπλων. Στη Γερμανία λέμε πως μπορείς να κάνεις τη σύγκριση, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θεωρώ πως πρόκειται για ανοησίες, γιατί πράγματι η κατοχή πριν από 70 χρόνια είναι με γεγονός. Οι Γερμανοί έκαναν θηριωδίες στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την πολιτική και την Τρόικα με το καθεστώς των Ναζί. Είναι ένα κλισέ και πρόκειται για ανοησία. Δεν θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε εσάς ή τον Παπανδρέου με το δικτατορικό καθεστώς. Δεν έχει καμία σχέση με τα σημερινά προβλήματα. Αν η Μέρκελ λέει πως η Τρόικα θα πρέπει να υποπτεύει το χρέος στην Ελλάδα, αυτό δεν είναι γερμανική κατοχή. Η Τρόικα αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα τη Φραγκφούρτη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή είναι η Τρόικα. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στην περίπτωση που αυτό αποτύχει και η Ελλάδα βγει από την Ευρωζώνη? Αν λοιπόν αποφασίσει η ίδια ότι θέλει να αποχωρήσει γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτή η απόφαση θα είναι δική της. Εκτιμώ ότι θα ακολουθούσε μια οικονομική κρίση που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή τώρα. Η κυβέρνηση φοβάται αυτό το ενδεχόμενο και εκτιμά πως είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσουν την κρίση 11 εκατομμύρια πολιτών παρά τα 500 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν προκύψει χρεοκοπία. Υπάρχει το σχέδιο Εύρικα που προέρχεται από την γερμανική εταιρεία Roland Berger. Προτείνουν πως θα πρέπει να γίνει μια εξαγορά όλων των περιουσιακών στοιχείων της χώρας για το ποσό των 125 δισεκατομμυρίων ευρώ και έπειτα αυτά να πουληθούν σε επενδυτές. Ήρθαν οι Γερμανοί επενδυτές και ζήτησαν αξιολογήσεις από την Παγκόσμια Τράπεζα για να εξετάσουν ποιο είναι το επενδυτικό κλίμα. Βρήκαν πως η Ελλάδα κατήχε την 101η θέση στην κατάταξη μαζί με το Πακιστάν και τη Σριλάνκα. Άρα δεν είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Η γερμανική κυβέρνηση με τον αντικαγκελάριο Ρόισλερ, που επισκέφθηκε την χώρα, έφερε μαζί του επιχειρηματίες και επενδυτές και έκαναν μία ξενάγηση. Η ιδέα ήταν να ξεκινήσουν επενδύσεις. Ωστόσο, κάθε μία από τις εταιρείες αυτές είδε την αξιολόγηση και έκρινε πως το κλίμα είναι αρνητικό. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το σχέδιο πρότασης της Roland Berger. Σαφώς πρόκειται για μια φιλελεύθερη επιχείρηση. Το κλίμα όμως δεν ευνοεί επενδύσεις τώρα. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει και να λάβει υπόψη της αυτές τις συμβουλές. Το κλίμα λοιπόν δεν ευνοεί τις επενδύσεις, λέει ο κύριος Σμίζε για την Ελλάδα. Και βεβαίως δεν υπάρχει σύνδεση των γερμανικών αποζημιώσεων με την οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση και τα χρήματα τα οποία έχουμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Σπύλο. Κύριε Ζήλο, συγγνώμη. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς συνέβη με τις γερμανικές αποζημιώσεις και γιατί αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν με την νέα δανειακή σύμβαση και, αν θέλετε, εξουδετερώση του χρέους. Δεν μπορούν να συνδεθούν γιατί προβλέφθηκε στην δανειακή σύμβαση να μην υπάρχει καμία ανταπέτηση. Ωστόσο, από την δανειακή σύμβαση φαίνεται καθαρά ότι η Γερμανία εμέσως πλήρως σαφώς αναγνωρίζει το χρέος της, διότι έκανε πρώτον το ανέγραψε μέσα αυτό, που είναι νομικά. Φαίνεται δηλαδή ότι κάτι αναγνωρίζει και η ίδια. Δεύτερον, από την Τρόικα όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες υπογράφουν σαν χώρες. Η Γερμανία είναι η μοναδική χώρα η οποία δεν υπέγραψε το μνημόνιο, αλλά μέσω μιας τράπεζας, κρατικής μεν τράπεζας, αλλά δεν είναι το γερμανικό κράτος. Δεν μπαίνει μπροστά δηλαδή η γερμανική κυβέρνηση. Ακριβώς.
Λοιπόν, και βέβαια, έχετε κάνει και εκτενές ρεπορτάζ στο περιοδικό που κυκλοφορεί στα επίκαιρα τώρα για το θέμα αυτό. Έχουμε εκτενές ρεπορτάζ σε αυτό το τεύχος, αλλά και στο παρελθόν έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, διότι διάφοροι επιστήμονες και αναλυτές από τον κύριο Μαριά, τον κύριο Μηταράκη και άλλους έχουν πει ότι θα μπορούσε κάλλιστα η Ελλάδα, πέρα από το δίστομο που είναι ένα κομμάτι των αποζημιώσεων που θα μπορούσε να διεκδικήσει. Ακριβώς, όχι, υπάρχουν και πολλά άλλα. Είναι και το κατοχικό δάνειο το οποίο δεν μας έχουν επιστρέψει και οι αποζημιώσεις πέραν του ανθρώπινου δυναμικού. Και μόνο σε μία περίπτωση η Γερμανία δέχτηκε ένα ποσό των 115 εκατομμυρίων μάρκων που ήταν για τις απώλειες τις φυλετικές, δηλαδή για τους Έλληνες Εβραίους, Τσιγκάνους κτλ. Σε όλα τα υπόλοιπα η Γερμανία έχει αρνηθεί μέχρι τώρα. Υπήρχε, και εδώ αν θέλετε να, επειδή λόγω της ημέρας να πούμε και το εξής, το 1945 μια επιτροπή υπό τον Δοξιάδη έκανε μια ολόκληρη μελέτη, την οποία την έχω εδώ, την οποία αν τη δει κάποιος, η λέξη θηριωδία και η λέξη φρικαλαιότητες είναι λίγες, εάν διαβάσει όχι μόνο τα ανθρώπινα θύματα αλλά και τις καταστροφές που επέφεραν στη χώρα μας. Από το ζωικό βασίλειο ό,τι υπήρχε έμεινε το 50% το 45%. Από τη βιομηχανία, τα αυτοκίνητα, τα πάντα. Είναι πλήρως καταγεγραμμένο, είναι μια φοβερή μελέτη την οποία θα εκδώσουμε κάποια στιγμή από τα επίκαιρα. Τι έμεινε το 45, τι υπήρχε το 40 και τι έμεινε το 45. Μετά την η Ελλάδα ήταν η χώρα εκείνη η οποία υπέστη τις βαρύτερες απώλειες σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όλα θα έπρεπε κάποιος να τα βάλει στο τραπέζι. Γιατί δεν πήκανε. Έκανε και το σοβαρότερο Αντάρτικο, βέβαια. Βεβαίως. Γιατί πέραν της σύμβασης αυτής που υπογράφτηκε και των όρων και των προϋποθέσεων για ανταπετήσεις, δεν έγινε μια ακόμη προσπάθεια τουλάχιστον να κερδίσουμε κάποια ωφέλη από αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να το έχουμε βάλει. Και αν όχι σε σχέση με την Τρόικα, θα έπρεπε να το έχουμε βάλει στο τραπέζι. Και εδώ προσέξτε, αυτό το ποσά που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε από τη Γερμανία είναι τεράστια. Και από πολλού κύριος χρόνου, πάντως κύριε Ζήλο μου, γιατί το είπα και πριν, και από πολλού χρόνου δεν έπρεπε να δείχνουμε με τη συμπεριφορά μας ότι περιμέναμε τώρα. Σύμφωνε. Όχι, που έγινε τώρα. Η... Όχι. Να το έχουμε κάνει και από πριν. Και από πολλού χρόνου. Αλλά τώρα, όπως έχει παραδεχθεί ο κύριος Σαχινίδης, τα ανέφερε αυτός 162 δισεκατομμύρια δραχμές. Δραχμές ή ευρώ. Συγγνώμη, ευρώ. Ο οικονομολόγος ο Γάλλος, ο Ζακ Ντεπλά, τα έχει αναλύσει το ποσό στα 575 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, μιλάμε, δεν είναι για κάποιο πολύ μικρό ποσό, είναι ένα τεράστιο ποσό, ανατοκιζόμενο βέβαια με ένα 3% να έβαζε κάποιος, πράγματι ξεπερνάει τα 575. Μάλιστα. Τώρα, γιατί δεν το βάζουμε. Θα σας απαντήσω γιατί δεν το βάζω. Διότι όλες οι κυβερνήσεις. Θα μου επιτρέψετε. Μία πρόταση και τελειώνω. Ναι, παρακαλώ. Όλες οι κυβερνήσεις, βλέπετε τι γίνεται και με τις Siemens και τα λοιπά. Θα πρέπει να στενοχωρήσουν τους Γερμανούς. Μπράβο, θα πρέπει όχι μόνο να στενοχωρήσουν. Το είπατε τους πολύ Γερμανούς. Χαρακτηριστικά. Να συμπληρώσω, αν θέλετε. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Από την ανάκριση του κυρίου Χριστοφοράκου στη Γερμανία, όπως η Γερμανός υπήκος, υπάρχουν 15. 1500 σελίδες οι οποίες είναι καταγεγραμμένες με ονόματα ανθρώπων που έχουν πάρει μίζες από τη Siemens, πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών κτλ. Αυτά τα ξέρει η κυρία Μέρκελ. Έρχεται λοιπόν σήμερα, είδατε τις προηγούμενες μέρες που ήρθε ο κύριος Ρέστλερ. Κουβέντιασε μόνο για τη Siemens. Κύριε Ζήλο, με συγχωρείτε, επειδή έχετε και φοβερό ρεπορτάζ και είστε και γνωσμένο ο κύριος δημοσιογράφος. Παρακαλώ, συντομεύστε λιγάκι γιατί το χρόνο σας πιέζει. Γιατί δεν το βάλαμε το πάντα ήταν εδώ η Siemens. Αν θυμάστε, μας ταλαιπωρεί από το 1955. Ο κύριος Χριστοφοράκος όμως τώρα ήδη. Μην πάμε στη Siemens τώρα. Ας μην πούμε σε λεπτομέρειες. Όχι, είναι αλληλένδετα όλα αυτά. Κύριε Τσαγκάρη, θα σας παρακαλέσω ένα σύντομο σχόλιο να περάσουμε και στους υπόλοιπους καλεσμένους γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Σε ό,τι αφορά την προθεσινή συμφωνία. Το σχόλιο το μεγαλύτερο είναι ότι είναι μια τεράστια συμφωνία αυτή η συμφωνία, αλλά ακριβώς επειδή είναι τεράστια έχουν τεράστια σημασία οι λεπτομέρειές της και ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσει η κυβέρνηση και οι Τροϊκανοί να την υλοποιήσουν. Μάλιστα. Γιατί όσο τεράστια είναι η συμφωνία, άλλο τόσο τεράστια χαρακτηριστικά έχουν λεπτομέρειες που πολύ σωστά επισήμανε και ο κ. Παναγιώτου. Αυτό είναι το δικό μου το σχόλιο. Δεν πάβει βέβαια να είναι μια δεύτερη μέσα σε 6 μήνες δήλωση βούλησης παραμονής της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και κατά τούτο είναι πολύ σημαντική. Κρατάμε αυτό. Κυρία Σταμούλη, παρακαλώ για το θέμα των αποζημιώσεων και τι μελιγενέστε. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί ακόμα και σήμερα να δώσει την άδεια
προκειμένου να απαιτήσουμε αυτά τα χρήματα, όχι να τα απαιτήσουμε, να επιβάλλουμε στους Γερμανούς να μας τα δώσουν. Είναι δηλαδή ένα τρομερό διαπραγματευτικό χαρτί που δεν καταλαβαίνουμε γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει, αλλά εξακολουθεί να σκύβει το κεφάλι σε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Κύριε Σφουντούρη, εσείς, σαν ένας άνθρωπος που τα έχετε βιώσει όλα αυτά τα πράγματα στο πετσί σας. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Ότι το θέμα των αποζημιώσεων έχει τεθεί επανειλημμένα. Την περίοδο 1953-1992 που έγινε η επανένωση, η σύμβαση της επανένωσης της Γερμανίας το 2-4 δεν μπορούσε η Ελλάδα να απαιτήσει γιατί είχαν δώσει παράταση στη Γερμανία μέχρι την επανένωση. Η Γερμανία όμως με το οικονομικό θαύμα και τα λοιπά θα μπορούσε από μόνη της να έρθει σε συζητήσεις. Αν εγώ χρωστάω κάτι και έχω προθεσμία να μην το ζητήσω σε 10 χρόνια δεν μπορώ να το ζητήσω, αλλά αυτός που το χρωστάω μπορεί να μου πει έλα να διαπραγματευτούμε. Μάλιστα. Κύριε Σφουντούρη, θα πρέπει να κλείσουμε εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Χρόνια πολλά. 28 Οκτωβρίου ελπίζουμε αυτή η εκπομπή να έδωσε έτσι ένα μικρό φως στο ζήτημα το οποίο προκύπτει από τη νέα οικονομική σύμβαση. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, 9 η ώρα πλέον, η εκπομπή αυτή από το Conda Channel θα προβάλλεται για μία ώρα και για όλο τον Νοέμβριο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και θα είμαστε σύντομα κοντά σας με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Καλό βράδυ.